Να σα πω την αλήθεια, το περιμέναμε όλοι. Έτσι, δεν γινόταν και διαφορετικά πλέον με τι αναβολέ αυτέ. Για μα, ε, σύμφωνου, σύμφωνου μα βρίσκει δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, αλλά για μα ήταν μια χρονιά ε, πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Το ξέρετε που, και εσείς πολύ καλά, είστε δίπλα μα στο καιρό. Έτσι, κάναμε ένα αγώνα τεράστιο. Ήταν πρώτη μα χρονιά σε μια οικονομική κατάσταση τραγική. Προσπαθούσαμε με πάρα πολλού τρόπου να παρουσιάσουμε μια ομάδα όσο γινόταν ανταγωνιστική. Είχαμε τραυματισμού, είχαμε τόνα, είχαμε τ' άλλο. Τελικώ φτάσαμε εδώ, αλλάξαμε την ομάδα όλα στα μισά, το ξέρετε. Κάναμε τα κορίτσια μια τεράστια προσπάθεια, έτσι. Γιατί οι συνθήκε με τεστ, με, με, ένα σώρο πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα των κοριτσιών για να κάνουν προπονήσει και να τηρούν όλου του κανόνε που έπρεπε, του υγειονομικού. Ε, εντάξει, ήταν μια εμπειρία για μα. Πιστεύω ότι ζήσαμε ό,τι χειρότερο για να του χρόνου να ετοιμάσουμε μια ομάδα που θα είναι διαφήμιση για την πόλη μας. Εμείς ε, με πολύ αγάπη για αυτό το άθλημα θα κάνουμε μια καινούρια αρχή από τον επόμενο μήνα. Θα μαζέψουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο από τα δικά μας παιδιά τη περιοχή εδώ. Έχουμε ένα σχεδιασμό πάρα πολύ καλό. Θα τον δείτε το επόμενο διάστημα. Θα έχουμε... Έτσι. και θα προσπαθήσουμε να στήσουμε μια ομάδα που ευχή έργο θα είναι να έχει και κόσμο του χρόνου και να παρουσιάσουμε μια ομάδα που θα είναι για γιορτή το να έρχονται να βλέπουν κάθε Σάββατο τον ΑΟΛ στο γήπεδό μας, Καλκιοπούλιο. Οι άνθρωποι του ΑΟΛ περίμεναν αλλιώ την παρθενική εμφάνιση της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία. Η πανδημία δημιούργησε αρκετά προβλήματα, όπως απουσία φιλάθλων και λιγότερη χορηγή. Η φετινή διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου ήταν αρκετά δύσκολη. Ο κόσμος μα είναι το... το νούμερο ένα. Δεν υπάρχει έτσι. Είναι... Μας αγαπάει, μας στηρίζει, παίρνουμε δύναμη. Αλλά πέρα από εκεί είναι οι επαγγελματίε τη πόλη που μα στηρίζουν πάντα και του ευχαριστούμε πάρα πολύ και του στέλνουμε δίπλα μα και ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έτσι. Α, σίγουρα τα οικονομικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Κάναμε μεγάλο αγώνα. Με τη βοήθεια η διοίκηση έκανε πολύ καλή δουλειά. Έτσι. Και θα κλείσει η σεζόν μα και θα είμαστε μια χαρά και δεν θα έχουμε πρόβλημα με κανέναν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σε μια τέτοια χρονική στιγμή η ομάδα έδειξε μέταλλο και σαν διοίκηση. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό αυτό σε αυτέ τι χρονίε. Για να μπορέσει να υπάρχει και αύριο και να, να οργανωθεί για τα καλύτερα που έρχονται. Η επανέναρξη του πρωταθλήματο τον περασμένο Φεβρουάριο αποδείχθηκε άστοχη κίνηση. Οι ομάδε ξόδεψαν χρήματα για μεταγραφέ, μετακινήσει και καθημερινά έξοδα. Όμω κανεί δεν μπορούσε τότε να προβλέψει την τροπή που θα πάρει η εξέλιξη τη πανδημία στη χώρα μα. Και επικράτησε η θέληση να παίξουν οι ομάδε βόλεϊ για να μην πάνε χαμένοι οι κόποι τη χρονιά. Το θέμα είναι ότι οι περισσότερε ομάδε ε, για το καλό του βόλεϊ, έτσι, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο, θέλαν όλοι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν ήταν ωραίο ούτε για του αθλητέ, ούτε για του παράγοντε, γιατί κάνανε ένα αγώνα. Σίγουρα έτσι όπω εξελίχθηκε, έτσι, θα ήταν καλύτερο να σταματήσει εκεί. Γιατί δεν έγινε τίποτα τελικό μπήκαμε σε έξοδο, μπήκαμε σε, ε, σε μια και κοινότητα μεγάλων, χωρί αποτέλεσμα. Έτσι. Αλλά σίγουρα εμεί θα θέλαμε σίγουρα να τελειώσει το πρωτάθλημα, γι' αυτό και συνεχίσαμε και προσπαθήσαμε να κάνουμε, να κάνουμε, μια ομάδα πάλι ανταγωνιστική, γιατί όπω ξέρετε, φύγαν κάποιε αθλητέ που πήγαν στο εξωτερικό. Υπήρξε ένα μπέρδεμα. Ε, θα ήταν καλύτερο έτσι όπω αποδείχθηκε να μην είχε ξεκινήσει. Κάποιοι ίσω ισχυριστούν ότι με τη ματέωση τη Βόλε Λίγκα αλλά και των παρακάτω εθνικών πρωταθλημάτων ευνοήθηκαν οι ομάδε που βρίσκονταν στην ουρά τη βαθμολογία και δεν θα απέφευγαν τα play out. Και οι ομάδε που ήταν στι τελευταίε θέσει, όλε θέλουν να τελειώσει το πρωτάθλημα έτσι, γιατί το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Έτσι, και κεματώνουν όλε οι μικρέ ομάδε, σε παρένθεση μικρέ. Λοιπόν, όχι, δεν ισχύει αυτό. Όλοι θέλουν να τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν, δεν ήθελε κανεί να τελειώσει έτσι άδοξα από του μικρού. Και από του μεγάλου βέβαια γιατί είχαν άλλου στόχου, αλλά και από του μικρού. Όχι, θέλουν να τελειώσει το πρωτάθλημα όλε οι ομάδε. Σα το λέω και το γνωρίζω. Όπω είμαστε του πρώτε που θέλαμε να τελειώσει το πρωτάθλημα εμεί. Πάντω, ο Αόλαν και μαθηματικά ήταν αδύνατο να ξεφύγει από τι θέσει στον play out, δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια. Μάλιστα, δεν απέφυγε το ταξίδι στη Σαντορίνη, όπου κόντρα στον ισχυρό αθλητικό μιλοθύρα είχε ελάχιστε πιθανότητε για θετικό αποτέλεσμα. Μπήκε σε έξοδα για μια ήττα εντό προγράμματο, προκειμένου να μην μου τζουρώσει την εικόνα του πρωταθλήματο. Πήραμε πάρα πολλά μπράβο από όλου του μεγάλου συλλόγου. Πάρα πολλά για τη στάση μα. Γιατί παρόλο μα είχαν τόσε αναποδιέ και δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί, έτσι. Και κάναμε Παλεύαμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική γιατί θέλαμε να τελειώσει το ποτάμι, δεν θέλαμε να τελειώσει χωρί να πάρουμε πόντο. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλοι, όλοι, όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι και όλε οι ομάδε μα δείξαν και πολύ σεβασμό και μα θεωρούν μια πόλη που έχει κουλτούρα βολεμπολική και αυτό είναι τεράστιο με όλα αυτά τα χρόνια που έχει διανύσει το άθλημα στην πόλη μα. Και αυτό μα τιμά. Και γι' αυτό θέλουμε του χρόνου να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε και να παρουσιαστούμε μια πολύ ωραία ομάδα, έτσι, να έχει το κόσμο να, να, περνάει όμορφα στο γήπεδο και να διαφημίσουμε την πόλη μα σε όλη την Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάτε, είμαστε μοναδική υπηρετική, στην υπηρετική, μοναδική ομάδα επαρχιακή στην υπηρετική χώρα. Είναι τεράστιο αυτό, δεν είναι μικρό πράγμα. Ο άλλος στην πρώτη του σεζόν στη Βόλε Λίγκ προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, όμω δεν ήρθαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μετά από 10 αγωνιστικές στον πρώτο όμιλο, η ομάδα δεν είχε βαθμολογική συγκομιδή ο σχεδιασμό από την αρχή μέχρι και να έρθουν οι αθλήτρε στην πόλη μα ήταν πάρα μα πάρα πολύ σωστό. Υπό την έννοια του επίπεδου των αθλητρών που φέραμε. Έτσι. Ε, σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Είναι άλλη η κατηγορία τη Πρελίγκ και άλλη η κατηγορία τη Α1. Άλλη δυναμική. Έτσι. Σε αυτό το κομμάτι, πάντα οι ομάδε που ανεβαίνουν θέλουν λίγο χρόνο για να πατήσουν στα πόδια του. Εμεί, η απειρία μα σίγουρα, γιατί εγώ δεν θέλω να κρύβω τα λόγια μου, ήταν ένα κομμάτι έτσι, που μα έφερε λίγο πίσω. Ε, Ευτυχώ που είχαμε ένα πολύ σοβαρό κέντρο, του αδελφού Κεραμίδα που μα βοηθήσαν πάρα πολύ στο να στήσουμε όλο το κομμάτι μετέπειτα στην αποθεραπεία των κοριτσιών κτλ. Και, και αυτή είναι μια παρακαθήκη του χρόνου και του ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, που είναι δίπλα μα και πιστεύω ότι τα πάντα στο πρωτάθλημα είναι το ιατρικό team και όλο το επιτελείο που στείνει για να μπορούν οι αθλήτρε να είναι πάντα καλά για να μπουν στον Κύπρο να διεκδικήσουν τα σετ που χρειάζεται να διεκδικήσουν. Πιστεύω ότι αυτή η χρονιά ήταν ε, του ψαξίματο για μα. Σίγουρα πήραμε πάρα πολλά γιατί ζήσαμε ό,τι χειρότερο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε κάτι χειρότερο σε αυτή τη φάση. Έτσι. Πιστεύω ότι όλα τα πράγματα θα είναι ένα βήμα καλύτερα. Οπότε ναι, ήταν η απειρία που μας πήγε λίγο πίσω, αλλά πιστεύω ότι στην πορεία ε, θα τα βρούμε όλα και θα πάμε μια χαρά. Στι 27 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι εκλογέ τη Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίριση. Την Προεδρία διεκδικούν ο Γιώργο Καραμπέτσο και ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδη. Ο ΑΟΛ έχει ταχθεί υπέρ του νυν Προέδρου τη ΕΟΠΕ. Εμεί όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την ΕΟΠΕ και με τον κύριο Καραμπέτσο. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή, για να είμαι ειλικρινή, εγώ δεν είχα καμία επαφή με το άλλο με την άλλη υποψηφιότητα. Δεν, δεν με πλησιάζει κανεί, δεν είχαμε καμιά κουβέντα. Έτσι. Και δεν υπήρχε και λόγο να μην πούμε κάτι κουβέντα. Ναι, ψησί, στηρίζουμε τον κύριο Καραμπέτσο Γιατί είναι ένα άνθρωπο που όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα μα σαν σύλλογο. Ό,τι χρειαστήκαμε μα στήριξε. Και βέβαια στηρίζουμε τον κύριο Καραμπέτσο.